Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σε αυτό το βίντεο θέλω πρωταρχικά να σας μιλήσω για ένα θέμα που με απασχόλησε τώρα τελευταία βλέποντας το Facebook μου. Στο Facebook είμαι φίλη με ένα συγκεκριμένο άτομο. Το άτομο αυτό δεν έχει φωτογραφία, δεν έχει όνομα τεπώνυμο κανονικό, δηλαδή δεν γράφει Μαρία Παπαδοπούλου. Γράφει, ας πούμε, λίγο απ' όλα, όπως γράφω εγώ. Και το άτομο αυτό μέσω Facebook έχει βάλει φωτογραφίες από διάφορα προϊόντα και τα πουλάει. Το θέμα είναι ότι αυτά τα προϊόντα δεν είναι αυθεντικά. Δηλαδή, είναι προϊόντα π.χ. από τη MAC, γράφουν πάνω MAC, βέβαια δεν τα πουλάει σε τιμές MAC, αλλά δεν είναι MAC τα προϊόντα αυτά. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στα εκατομμύρια να είναι MAC. Τώρα, θα μου πείτε και τι έγινε που δεν είναι MAC. Από τη στιγμή που εγώ τα παίρνω φτηνά και βλέπω ένα κραγιόν που μου αρέσει και το κραγιόν που έχει κάνει 5, το 10 ευρώ ή το lip gloss, τι με νοιάζει αν είναι αυθεντικό ή όχι. Θα έπρεπε όμως να σας νοιάζει. Γιατί? Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υποστηρίζω τις διάφορες φίρμες, δηλαδή δεν πιστεύω ότι για να ντυθείτε, να βαφτείτε, να περιποιηθείτε τον εαυτό σας, ότι δεν χρειάζεται, το πιστεύω αυτό, να ξοδέψετε μια περιουσία. Ότι μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας με λιγότερα λεφτά και με πιο απλά πράγματα. Ότι μία κρέμα από την Avon δεν υπολείπεται σημαντικά μία κρέμα από τη La Prairie. Και ότι η κρέμα της La Prairie είναι ουσιαστικά marketing και ψέμα για να δώσετε τα έξτρα λεφτά, για να δώσετε έξτρα 60 ευρώ για έξτρα 3% αποτέλεσμα. Το ξέρετε αυτό. Όμως, υπάρχει μία διαφορά σε αυτό και στα προϊόντα μαϊμού. Τι εννοώ? Όταν ένα προϊόν είναι προϊόν μαϊμού ή δεν είναι από μια αναγνωρισμένη εταιρεία, το πιο πιθανό είναι ότι δεν υφίσταται κανένας έλεγχος επάνω σε αυτό το προϊόν για την ασφάλειά του και για την αποτελεσματικότητά του. Θα μου πείτε, εντάξει, χαίστηκα για την αποτελεσματικότητά του, ένα κραγιόν παίρνω, μία σκιά παίρνω, δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αποτελεσματικότητά του. Βέβαια, δεν θα σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αποτελεσματικότητά του, αλλά θα πρέπει να σας ενδιαφέρει η υγεία σας. Και ειδικά όταν αυτό το πράγμα το βάζετε στη μάπα σας. Μπορείτε να πάθετε από μια απλή αλλεργία στα βλέφαρα μέχρι και ένα κερατοειδή έλκος. Ένα έλκος κερατοειδή, το οποίο μπορεί να προκαλέσει και τύφλωση. Και το παθαίνουν πολύ συχνά αυτοί που φοράνε φακούς και τους φοράνε για 3-4 μήνες, αυτοί που δεν απολυμμένουν σωστά τους φακούς τους, που ουσιαστικά είναι, από όσο ξέρω, γιατί δεν το έχω κάνει έρευνα, είναι όπως το έλκος στομάχου, μια τρύπα στο στομάχι, είναι το έλκος μια τρύπα στο μάτι σας, ουσιαστικά δηλαδή. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή. Δηλαδή, γενικά, ό,τι βάζουμε στη μάπα μας, θα πρέπει τουλάχιστον, εάν κάτι κακό συμβεί με αυτά, να ξέρουμε σε ποιον απευθυνθούμε. Εγώ π.χ. πήρα από τη Flormar, από το ίντερνετ, από το site της Flormar, αυτό το κραγιόν. Το πήρα 4,5 ευρώ. Το πήρα πολύ φθηνά. Ένα πολύ απλό nude χρώμα, το φοράω. Δεν είναι MAC, ok. Το πήρα 4,5 ευρώ, είναι οικονομικό. Όμως, εάν εγώ από αυτό το κραγιόν πάθω κάτι, ξέρω πολύ καλά σε ποιους θα απευθυνθώ και ποιους θα κάνω μήνυση. Όταν παίρνετε όμως προϊόντα από Facebook, από άτομα, από sites τα οποία δεν είναι ασφαλή, από sites τα οποία δεν είναι όπως το ilips.face.co.uk, δεν είναι όπως, πώς να σας πω, δεν είναι όπως το site της Flormar, το site της MAC, το site της Dior, και τα παίρνετε από πολιτές, από το eBay, από διάφορους πολιτές, θα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχει περίπτωση, και ειδικά από το eBay, να πάρετε προϊόντα τα οποία δεν είναι αυθεντικά. Και όταν τα προϊόντα δεν είναι αυθεντικά, είναι κατά δυνάμενη επικίνδυνα. Δεν ξέρετε τι έχουν μέσα, δεν ξέρετε πώς και σε τι συνθήκες έχουν κατασκευαστεί και δεν μπορείτε να βρείτε το δίκιο σας εάν ομιγέννητο πάθετε καμία ζημιά. Γι' αυτό θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, όποτε θέλετε να αγοράσετε ένα προϊόν
από αμφιβόλου ποιότητας πολιτή, δηλαδή από έναν άνθρωπο που δεν ξέρετε, που δεν αντιπροσωπεύει την εταιρεία την οποία πουλάει, καλό θα ήταν να κάνετε μια έρευνα στο ίντερνετ, ειδικά όταν μιλάμε για ΜΑΚ. Τα ΜΑΚ έχουν χρησιμοποιηθεί ως μαϊμούδες. Να κάνετε μια έρευνα, να δείτε, είναι δυνατόν να υπάρχει παλέτα ΜΑΚ? Όχι, δεν είναι δυνατόν. Η ΜΑΚ δεν έχει βγάλει ποτέ, μα ποτέ, παλέτα. Η ΜΑΚ δεν έχει βγάλει ποτέ, μα ποτέ, liquid eyeliner, deep liner. Η ΜΑΚ έχει συγκεκριμένο λογότυπο, συγκεκριμένο τρόπο που γράφει εδώ πίσω τα στοιχεία στο κραγιόν. Ποτέ η ΜΑΚ δεν έχει αριθμούς 1, 2, 3, 26 στα κραγιόν. Ποτέ, αν το όνομα του κραγιόν είναι Salmon, η ΜΑΚ δεν βάζει το Sal επάνω και το Mon από κάτω. Υπάρχουν χίλια δυο tips and tricks για να ξεχωρίσετε τα fake προϊόντα. Άμα κάνετε ένα απλό search στο Google θα τα βρείτε. Αν δεν ξέρετε πώς και έχετε μια υποψία το προϊόν που έχετε είναι μαϊμού, βάλτε σας παρακαλώ ένα σχόλιο από εδώ κάτω και πείτε μου τι προϊόν έχετε και πώς θα μπορούσατε να δείτε αν είναι μαϊμού ή όχι και θα κάνω εγώ την έρευνα για σας στο ίντερνετ, δεν έχω πρόβλημα. Γιατί είναι παράνομο, είναι ανήθικο, είναι λάθος, είναι γενικά πολύ άσχημο να πωλούνται. Μισό λεπτό. Καινούργιο κινητάκι. Ναι. Από τη Θεία Σούλα. Ναι. Θα το πάρω τηλέφωνο. Έγινε, εύκολο. Έλεγα ότι είναι επικίνδυνο και δεν είναι σωστό και πρέπει να το σταματήσουμε και να μην αγοράζετε από αυτούς τους ανθρώπους και να τους ξεσκεπάσουμε όποτε μπορούμε. Ξέρω ότι μπορεί να κάνουμε τόσο ώστε κάποιους ανθρώπους βγάζουν το ψωμί τους, αλλά δεν βγάζουν το ψωμί τους σωστά. Λοιπόν, πήρα καινούργιο κινητάκι όπως βλέπετε. Πήρα το Samsung, το Galaxy, το S3. Απίστευτο κινητάκι. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη, ένας μικρός υπολογιστής. Σας το έχω ξαναπεί νομίζω. Αυτά, διαβάζω αυτή την εποχή αυτό το βιβλίο. History of the Ancient World από τη Susan Bauer. Είχε και εξώφυλλο, αλλά είτε η Σούζη είτε η Κορίνα έκαναν ζημιά και το έφαγαν. Δεν ξέρω ποια από τις δύο. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που μιλάει για την ιστορία του αρχαίου κόσμου. Είναι χωρισμένο σε μικρά κεφάλαια. Ένα κεφάλαιο είναι 4 με 5 σελίδες. Είναι γραμμένα σαν παραμυθάκια. Είναι πάρα πολύ εύκολο διάβαστο βιβλίο και μια πολύ διαφορετική άποψη της ιστορίας. Όχι δηλαδή με ημερομηνίες, με ονόματα, αλλά πιο πολύ για να κατανοήσετε πραγματικά πώς ήταν η ζωή στην αρχαία Μεσοποταμία, στην αρχαία Αίγυπτο, αυτά διαβάζω τώρα. Μετά θα πάει και για την Κίνα, θα μιλήσει και για την Ινδία, θα μιλήσει και για την αρχαία Ελλάδα, θα μιλήσει και για την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και γενικά, σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, πάρετε να διαβάσετε το βιβλίο, μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι από τη Susan Bauer, από το Amazon. Είναι hardcover. Άμα θέλετε να σας βάλω το link κάτω, πείτε μου στο description box. Τώρα θα σας δείξω μερικά ρουχάκια που αγόρασα τώρα με τις εκπτώσεις. Πρώτα απ' όλα, θα σας δείξω ένα φόρεμα που πήρα από το πανηγύρι του χωριού μας. Είχε πανηγύρι στο χωριό τώρα και το πήρα αυτό το φόρεμα 10 ευρώ. Λοιπόν, είναι με πυράντες. Εδώ μπροστά στο στήθος έχει κάτι λουλούδια και είναι σφιγγοφωλιά, όπως βλέπετε. Και συνεχίζει μέχρι κάτω, είναι μάξι. Και έχετε κάπως έτσι το φόρμα έτσι εδώ. Μάξι μέχρι κάτω. Το καλό με αυτό το φόρμα είναι ότι είναι από καλό ύφασμα, καλό βαμβακερό. Το κακό με αυτό το φόρμα είναι ότι είναι άσπρο και φεγγίζει. Μετά, τώρα με τις εκτόσεις, πήρα αυτή την μπλούζα. Πήρα γύρω στα 6 ευρώ από το pink. Είναι εδώ μπροστά, από πίσω έτσι έρχεται. Και αυτή, εδώ είναι το στήθος και έχει ένα κορδονάκι εδώ κάτω. Και μετά από το pink επίσης πήρα αυτό το φόρεμα, το άσπρο πάλι, μάξι. Έχει εδώ, έτσι εδώ μπροστά. Κάτω έχει αυτό το σχεδιάκι. Αρχική είχε 35,99 και εγώ το πήρα στα 15,99 όπως βλέπετε. Αυτά είναι τα λίγα που έχω να σας δείξω που πήρα στις εκτόσεις. Και επίσης, να σας δείξω λίγο και την Κορίνα, πώς έχει γίνει. Ότι έχει γίνει εντελώς άλλο σκυλάκι και θα τη δείτε και θα σας αρέσει πάρα πολύ. Μισό λεπτό να φωνάξω. Κορίνα! Κορίνα! Έλα, κορίτσι μου! Πού είσαι, Κορίνα? Παίζουνε με τη Σούζη. Κορίνα! Τώρα κοιμάται πάνω στο μαξιλάρι μου και δεν έρχεται.
Και τι σου είδε, θα δείξω το σουζόνι. Θα σα δείξω το σουζόνι. Να, το σουζόνι μου. Μου το σουζονάκι μου. Σουζονάκι. Σουζονάκι είναι χαρούμενο. Πού είναι η Κορίνα? Πού είναι η Κορίνα Σουζή, έρχεται? Ήρθε η Κορίνα? Να και το κοριντάκι. Άρα κοριντάκι μου εδώ. Ωπα, να είναι. Και το κοριντάκι μας. Τι έχετε να πείτε για το κοριντάκι μας? Δεν συνεργάζεται το κοριντάκι με τίποτα. Δεν θέλει να βγει, να το βγάλουμε έτσι εδώ. Μισό λεπτό. Γιατί η Κορίνα δεν ξέρει από αγκαλιές. Όχι, Σουζή, μετά. Να την η Κορίνα. Εδώ, το κορίτσι το όμορφο, μεγάλωσε. Βλέπετε ότι είναι κακοποιημένη, πάνω τα καηδεύσω και κλείνει τα μάτια, νομίζω ότι θα τη δείρω. Αλλά εγώ την αγαπώ πολύ, δεν τη δείρω. Το κοριτσάκι μου το όμορφο είναι αυτό. Και έγινε καλά, βλέπετε δεν έχει τίποτα πλέον. Δεν έχει τίποτα πλέον πάνω στο τρίκωμά της, έχει καθαρίσει, έχει παχύνει. Το κορίτσι μου έγινε όμορφο, όμορφο είναι. Και είναι και πολύ έξυπνο να δείτε. Κορίνα, δώσε το πόδι σου. Κορίνα. Κορίνα τώρα κοιτάει τη Σούζη κάτω και θέλει να φύγει. Δεν θέλει να την έχω εδώ. Δεν θέλει. Γιατί δεν θέλει. Δώσε φυλάκι στην κορίτσι μου. Ναι, ναι, ναι. Και έχει πολύ μεγάλα αυτάκια. Είναι σαν γκρέμλιν. Αυτάκια. Είναι πάρα πάρα πολύ καλή η Κορίνα. Πραγματικά. Τώρα η Σούζη θέλει να βγει. Άντε Κορίνα, πήγαινε και εσύ. Πήγε και η Κορίνα έξω με τη Σούζη. Θέλουν να βγούνε. Και εγώ πρέπει να κλείσω. Γιατί θα έρθει ο Παντελής και θα πρέπει να πάρει τον ξάδερφό μου από το σπίτι της θείας μου που ακούσατε που έλεγα στο τηλέφωνο. Για να καθίσουμε να τα πούμε σήμερα το βράδυ εδώ μαζί. Αυτά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.